Και γεια σας παιδιά, εδώ πέρα φόρζε η 13 LOL Αφού είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο και να πάνω από 100 προβολές με... που βαθμολογώ τις φανέρες του Παναθηναϊκού ώρα να βάλω και τις top 5 ε, που πιστεύω ότι θα πάρουν τη χρυσή μπάλα Πρώτος πιστεύω ότι είναι ο Μπέλιγχαμ έχει, πάει, έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν στην Dortmund Περιμένω πολλά να κάνει και στη Real δεν πιστεύω ότι θα μείνει για πολλά χρόνια, μπορεί να, να φύγει, ε, γι' αυτό θα τον βάλω πέμπτο, τέταρτο δεν έχουμε άλλον από τον Kevin De Bruyne, που επίσης έκανε μια φοβερή σεζόν, βέβαια δυστυχώς στο τελικό του Champions League δεν μπόρεσε να, να παίξει γιατί τραυματίστηκε, αλλά θα τον βάλω τέταρτο. Τώρα πάμε στον Κιλίαν Εμπαπέ που θα τον βάλω τρίτο γιατί δεν έκανε την καλύτερη σεζόν στην Παρίσι Σεσμεν. Ναι μεν έβαλε γκολ, πήγε στο τελικό του Μουντιάλ αλλά δεν, ε, τώρα θέλει και να φύγει, δεν ξέρω. Τώρα πάμε στο Μέση εδώ πέρα που θα τον βάλω δεύτερο μόνο και μόνο, τα λέει όλα η φωτογραφία για το Μουντιάλ που πήρε δεν γίνεται το Μουντιάλ να μην το μετρήσεις για υποψήφιο της χρυσή μπάλα. Και, πρώτο και πρώτος δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος εκτός από τον Έρλιν που από ό,τι βλέπουμε έχει κάνει την καλύτερη σεζόν φέτος και για, και για αυτό θα τον βάλω πρώτο και πιστεύω πως αυτό θα πάρει την χρυσή μπάλα. Λοιπόν, το μι... το βίντεο ήταν μικρό η είναι, Γι' αυτό κάντε ένα like, ένα subscribe αν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.